Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε διότι ανταποκριθήκατε στο αίτημά μας να προβάλλετε αυτή την οργάνωση που κάνουμε με το Heroes Run σαν περιφέρεια. Όπως γνωρίζετε, θέλουμε να τιμήσουμε τον αείμνηστο, τον πρώτο αιρετό νομάρχη της Χίου του Καλουτά και έτσι κάνουμε αυτό τον αγώνα από κοινού με το Heroes Run. Στην Κυριακή που μας έρχεται, ξεκινώντας από έξω από το κτίριο Καλουτά που βρίσκεται στο Γκάμπο, στον Άγιο Ισίδωρο, και κάνοντας την διαδρομή μέχρι την είσοδο στον κόμβο εκεί των Βαβύλων και επιστρέφοντας, για όσους έχουν κουράγιο, τιμώντας έτσι τη μνήμη του, στον, επαναλαμβάνω, στον πρώτο αιρετό νομάρχη, ο οποίος είχε οράματα, και ας μην ξεχνάμε ότι και το Καλουτάς αλλά και ο περιφερειακός δρόμος, τον οποίο θέλουμε να συνδυάσουμε και να δώσουμε μελλοντικά το όνομά του, αν είναι δυνατόν, σε κάποιο κομμάτι αυτού του περιφερειακού δρόμου, ήταν αυτός ο οραματιστής ο οποίος τα έφερε εις πέρας. Δυστυχώς ήταν η εποχή πριν τα Χριστούγεννα που έφυγε από κοντά μας και δεν πρόλαβε να τελειώσει όσα έργα τα οποία είχε κατά νου να κάνει. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μερούσης, σαν εκπρόσωπος του Heroes Run, μπορεί να πει δύο λόγια. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Εγώ από την πλευρά μου έχω να πω ότι θα προσπαθήσουμε σαν σύλλογος να υλοποιήσουμε την επιθυμία της περιφέρειας και να τιμήσουμε με τον τρόπο μας, με το τρέξιμο και τον αθλητισμό, έναν οραματιστή ο οποίος δυστυχώς έφυγε πολύ προώρα από κοντά μας και με διάθεση για προσφορά. Και ευελπιστούμε ότι την Κυριακή όλοι με αυτόν τον τρόπο, με τον αθλητισμό, θα τιμήσουμε τη μνήμη του και να έρθει ο κόσμος κοντά να χαρεί και την εκδήλωση. Θες να πεις? Εσύ μίλησες. Ναι, μίλησα. Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι ο τουρισμός είναι συνδεδεμένος με τον αθλητισμό. Και σίγουρα σε κάθε αθλητική δράση υπάρχει ένα προστιθέμενο κέρδος για την περιφέρεια μας και για το νησί μας. Άρα λοιπόν στηρίζουμε αυτές τις δράσεις, στηρίζουμε τους αγώνες, στηρίζουμε τα αθλητικά γεγονότα. Αυτό το αθλητικό γεγονός βέβαια έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία γιατί τιμάμε έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε νέος, ήταν άνθρωπος τοπικής αυτοδιοίκησης, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε τον τόπο του και φυσικά πρωτοπόρος και στις ιδέες και στα οράματα. Άρα λοιπόν είμαστε ευτυχείς που συμμετέχουμε και σαν περιφέρεια αλλά και σαν αντιπεριφέρεια τουρισμού. Πραγματικά δείχνει αυτό το πράγμα ότι τέτοιες δράσεις όλοι μαζί όταν συμμετέχουμε βοηθάμε τον τόπο μας. Ευχαριστώ.